Στον κόδωνα του κινδύνου κρού, η Επιτροπή Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τα τραγικά συμβάντα που σημειώθηκαν σε Φιλαδέλφια, Βενεζουέλα και Σκωτία από διαρροή υγροποιημένου φυσικού αερίου. Οι εκρήξεις που προκλήθηκαν σε δηληστήρια είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι, άλλοι τόσοι να τραυματιστούν και πολλά σπίτια να υποστούν εκτεταμένες υλικές ζημιές. Ένας εργάτης έχασε τη ζωή του και άλλα 5 άτομα τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη φυσικού αερίου που σημειώθηκε στη γειτονιά Τακόνη στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που οι εργάτες προσπαθούσαν να επιδιορθώσουν τη διαρροή φυσικού αερίου που έγινε. Κατά τη διάρκεια των εργασιών προκλήθηκε έκρηξη με αποτέλεσμα ένας εργάτης να σκοτωθεί. Και δεν είναι το μόνο περιστατικό που σημειώθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά ακόμη 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 53 τραυματίστηκαν από την έκρηξη υγροποιημένου φυσικού αερίου που έγινε στο μεγαλύτερο δηληστήριο της Βενεζουέλας. Σύμφωνα με αξιωματούχους, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου και από αυτήν καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις του δηληστηρίου και γειτονικές κατοικίες. Ακόμη όμως μία έκρηξη από διαρροή αερίου είχαμε και στη Βορειοδυτική Βρετανία με 11 τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές. Εν τω μεταξύ, η υψηλή διαρροή φυσικού αερίου από υπεράκτια πλατφόρμα της Total στη Βόρεια Θάλασσα πριν από λίγες ημέρες έδειξε ότι η ασφάλεια πετρελαίου και φυσικού αερίου εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό ζήτημα στην Ευρώπη, υπογράμμισε η αρμόδια επιτροπή. Η Total μάλιστα επιχείρησε να πάψει μια διαρροή που έκυγε για πολλές ημέρες και βρισκόταν σε απόσταση 100 μέτρων από την εστία του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η εταιρεία αγνόησε τον κίνδυνο έκρηξη στην πλατφόρμα που βρισκόταν 240 χιλιόμετρα ανατολικά των ακτών της Σκωτίας και η Βρετανική κυβέρνηση έκρινε ότι ήταν καλύτερο να παραμείνει και να καίει παρά να την κλείσουν, εμποδίζοντας τη διαρροή αλλά και δημιουργώντας άλλες πιέσεις στο δίκτυο.